Θα ήθελα να αφήσω στο ξενοδοχείο. Να βγούμε έξω. Στο πατρίκι είναι στην τελική της αρχία και η κατάσταση σε κορυφή και ουρά έχει κρυφθεί λιγορότερα από κάθε άλλη φορά. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έχουν εξασφαλίσει την εισόδο τους στα πλέον του πρωταθλήματος, ενώ ΠΑΟΚ και Πανιόνιος είναι τα φαβορί για τη συμπλήρωση της τετράδας. Από πολιτεία Αντρέα Τραματσόνη κατέθεσαν μια απόψη για την ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στα φετινά play-off. Νομίζω ότι όλοι θα προσπαθήσουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στα play-off και η ομάδα η οποία θα είναι πιο συγκεντρωμένη θα τερματίσει πρώτη. Ελπίζω η ομάδα μου να είναι αυτή που θα πρωταγωνιστήσει στα play-off. Μπορεί και outsider υπάρχουν σε κάθε πρωτάθλημα, όπως και αναμενόμενοι πρωταγωνιστές. Η ουσία και αποθέωση του ποδοσφαίρου έρχεται όταν υπάρχουν εκπλήξεις και όταν ποδοσφαιριστές εκπλήξεις έρχονται να καθορίσουν την πορεία της ομάδας τους. Νομίζω ότι είναι πολλοί αυτοί που πρωταγωνιστήσαν στην φετινή Super League. Καμιά φορά κοιτάς τους δικούς σου παίκτες τώρα. Είναι δύσκολο να διαλέξεις κάποιον από άλλη ομάδα. Ωστόσο, αν πάρεις ως δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, θα έδινα τον τίτλο του MVP στον Φορτούνι. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για τον MVP. Με βάση την εικόνα των ομάδων στην αρχή της σεζόν, νομίζω ότι ο Πανιόνιος είναι η αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος είχε μια καλή σεζόν και τώρα όπως αποτελεί την έκπληξη του πρωταθλήματος με την εκπληκτορεφορία. Η φετινή Super League δεν άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων ως προς την ποιότητα και το θέαμά της. Η βελτίωση του πρωταθλήματος είναι το ζητούμενο. Αλλά προκειμένου αυτή να σημειωθεί, απαιτείται το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στις ομάδες, καθώς και η συνολική ανοικοδόμηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι για να κάνουμε πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχουμε ίσους οικονομικούς φόρους για όλες τις ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι δυνατές και περισσότερο ανταγωνιστικές. Είμαι απλά ένας προπονητής και δεν είναι ο ρόλος μου να αναλύσω τι φταίει για την ποιότητα του πρωταθλήματος. Αλλά είμαι σίγουρος από τους λίγους μήνες που είμαι εδώ ότι υπάρχουν πολλά που μπορούμε να βελτιώσουμε και ελπίζω αυτό να γίνει σίγουρα. We can improve a lot. And so I hope that this could happen.